Τακτιτικά επίθετα και οι αντωνυμίες στα αγγλικά. My, δικό μου. Your, δικό σου. His, δικό του. Her, δικό της. Its, δικό του. Our, δικό μας. Your, δικό σας. Their, δικό τους. Προσοχή! Τακτιτικά επίθετα... Πάντα μπαίνουν μπροστά από τα ουσιαστικά ή από επίθετα και ουσιαστικά, ποτέ μόνα τους. Παράδειγμα This is her house. Αυτό είναι το δικό της σπίτι. This is my new guitar. Αυτή είναι η δικιά μου καινούρια κιθάρα. Where is your sister. Πού είναι η δική σου αδερφή. Προσωπικές αντωνυμίες στην αιτιατική πτώση. Me εμένα, you, εσένα, him, αυτόν, her, αυτήν, it, αυτό, us, εμάς, you, εσάς, them, αυτούς. Οι προσωπικές αντωνυμίες στην αιτιατική πτώση χρησιμοποιούνται σαν το αντικείμενο των ρημάτων. Μπορούμε ακόμα να τις συναντήσουμε μετά από προθέσεις. Για παράδειγμα, listen to me. Ακούω εμένα. This present is for her. Αυτό το δώρο είναι για αυτήν. Κτητικές αντωνυμίες. Mine, δικό μου. Yours, δικό σου. His, δικό του. Hers, δικό της. Ours, δικό μας. Yours, δικό σας theirs, δικό τους. Τις βρίσκουμε μετά από το ρήμα, στο τέλος της πρότασης και όχι πριν από τα ουσιαστικά. Για παράδειγμα, this car is mine. Αυτό το αυτοκίνητο είναι δικό μου. Is that book yours? Είναι δικό σου εκείνο το βιβλίο. Αυτοπαθείς αντωνυμίες. Myself, ο εαυτός μου. Yourself, ο εαυτός σου, himself, ο εαυτός του, herself, ο εαυτός της, itself, ο εαυτός του, το ουδέτερο, ourselves, οι εαυτοί μας, yourselves, οι εαυτοί σας, themselves, ή εαυτοί τους. Οι αυτοπαθείς αντωνυμίες χρησιμοποιούνται και για να δηλώσουν ότι το υποκείμενο εκτέλεσε την πράξη το ίδιο χωρίς δηλαδή τη μεσολάβηση τρίτου προσώπου. Για παράδειγμα, John painted the house himself. Ο John έδαψε ο ίδιος το σπίτι.